Τέλος του παιχνιδιού εδώ στο γήπεδο της Ιωνίας. Ο Ιωνικός κατάφερε να πάρει μια μεγάλη πρόκριση απέναντι στην Αναγέννηση Χαλκιδόνας, κερδίζοντας με 4-1 το παιχνίδι, με 3 τέρματα που επιτέθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. 1-1 το πρώτο ημίχρονο είχε ολοκληρωθεί. Ο Εμιλιάνο Χαλιλάη, η πιο πρόσφατη μεταγραφή του Ιωνικού, είναι κοντά μας και θα μας πει δύο λόγια τη σημερινή αναμέτρηση. Εμιλιάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και πώς είδε το σημερινό παιχνίδι, αν η ομάδα σου κυνηγάει και τους δύο στόχους, δηλαδή πρωτάθλημα και κύπελο. Ναι, φυσικά τους κυνηγάμε και τους δυο. Στο σημερινό παιχνίδι δυσκολευτήκαμε λίγο, αν και ήμασταν καλύτεροι, θεωρώ, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο είχε μια δυσκολία το παιχνίδι. Προηγηθήκαμε, αλλά αμέσως στα επόμενα 5 λεπτά δεχτήκαμε την ισοφάριση. Και μέχρι να πάρουμε λίγο τον εαυτό μας, έληξε και όλα στο ημίχρονο. Μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες και μετά με το που έγινε το 2-1, θεωρώ ότι τελείωσε και όλα στο παιχνίδι. Και από όσο είδα και ο αντίπαλος κατέβηκε με αρκετές αλλαγές, αλλά και εμείς δώσαμε χρόνο σε αρκετά νέα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιπλήρωση στόχων τόσο των προσωπικών όσο και της ομάδας. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε την μετάδοσή μας και φυσικά τη συνέντευξη με τον Εμιλιάνο Χαλιλάη. Να είστε όλοι καλά και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Τετάρτης. Γεια σας.